καλέσουμε τους εργαζόμενους να συσπηρωθούν γύρω από τα συνδικάτα τους, να αγωνιστούν με όλες τους τις δυνάμεις, διότι κανένας δεν χαρίζει τίποτα. Και γι' αυτό επιμένω λοιπόν και λέγω ότι είναι απαραίτητη η προϋπόθεση της δυναμικής των κινημάτων για να βάλουν όρος στο πολιτικό παιχνίδι, διότι πολιτικά είναι όλα αυτά τα ζητήματα. Έρχεται η γλώσσα των αριθμών μετά την απόφαση, την πολιτική. Βλέπουμε, ναι, η πολιτική είναι συγκεκριμένη, ζητάει να λυθεί το πρόβλημα, κοιτάζει τα ταμεία και τότε αποφασίζει αν θα πάρει ένα μεγάλο κομμάτι από τον εθνικό πλούτο και θα το δώσει στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους. Επομένως, για να διαμορφωθεί κάτι τέτοιο, χρειάζεται η δυναμική. Και αυτό μην το παραβλέπετε. Είναι η ουσία, είναι ο πυρήνας. Είναι πραγματικά ο πυρήνας του συνδικαλιστικού κινήματος και όλων των κινημάτων. Ο αγώνας, η προσπάθεια, αλλά ταυτόχρονα και οι προτάσεις. Για να μπορέσουν έτσι να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής. Πόσο θέλει όλος ο κόσμος να τις ακούσει. Οι προτάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος, που όλοι τις παρακολουθούμε από κοντά, απαντούν σε όλα αυτά που συζητάμε αυτή την ώρα. Μάλιστα. Απαντούν. Και οι προτάσεις των κομμάτων κρίνονται. Εδώ είναι οι προτάσεις. Αυτές είναι οι προτάσεις λοιπόν. Όταν το Πασόκ είπε για το 1% το ακαθάριστο του εθνικού προϊόντος, αυτό έχει πάρει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί υπάρχει το 1% που σήμερα δεν δίνεται και αυτό υπάρχει πρόβλημα. Για το αποθηματικό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη διαχείριση των χρημάτων. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει το συνδικαλιστικό κίνημα να πιέσει προς την κατεύθυνση αυτή, κύριε Μαρέδη. Αλλά δεν τελειώνει ποτέ τίποτα, διότι διαρκώς αλλάζουν οι συσχετισμοί των εργαζομένων και των συνταξιούχων, αλλάζουν οι συνθήκες εργασίας, μπαίνουμε σε έναν ξέφρενο ρυθμό ανταγωνισμού και ξέρετε ότι η οικονομία μας πράγματι υποφέρει σε αυτόν τον τομέα, διότι οι υποδομές που έχουμε υστηρούν, όχι όμως τόσο που να δυσκολεύουν τη διαμόρφωση πολιτικής στήριξης των εισοδομάτων όλων εκείνων των κατοίκων της χώρας μας που έχουν ανάγκη. Αυτή θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση κατά τη γνώμη μου και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να βλέπω ενότητα στους εργαζόμενους, ενότητα στο συνδικαλιστικό κίνημα και βεβαίως και οι αγρότες. Εδώ θα πρέπει να πούμε μια κουβέντα. Δεν μπορεί από 1,5 χιλιάρικο σήμερα έχουν φτάσει 300 ευρώ και ορισμένοι μπορεί να αισθάνονται μεγάλη χαρά. Δεν είναι όμως έτσι, διότι και οι αγρότες συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία του εθνικού πλούτου και θέλουν, εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία τους χρόνια να τα ζουν με αξιοπρέπεια. Και είναι ντροπή, ευρώ, τώρα είναι και όχι ντροπή να παρακαλάνε. Δεν πρέπει είναι οι αγρότες, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι ντροπή και οι άνεργοι, δεν πρέπει έτσι να επιτούν. Θα πρέπει να απαιτούν και να αγωνίζονται. Σωστό. Λοιπόν, να κάνουμε ένα τελευταίο γύρο για να κλείσουμε. Να ξεκινήσω από τον κύριο Σκαρύμπα, έτσι ανακεφαλαιώνοντας, να μείνουμε και λίγο στην ιδιωτική ασφάλιση. Να κάνω εγώ τον επιλόγο. Ωραία. Λοιπόν. Έχω πει πέντε πράγματα. Ωραία. Να πείτε πέντε πράγματα, τα έχετε μαζέψει. Εδώ είναι οι προτάσεις της ΓΕΣΕΕ. Είναι σε αυτό εδώ συνοπτικά, σε αυτό εδώ το κείμενο. Θα χαρούμε πολύ να τις μάθει ο κόσμος, γιατί ξέρετε αυτό περιμένει ο κόσμος για να αισιοδοξεί, όπως είπε ο κύριος Γιάκας. Περιμένει προτάσεις να πέσουν στο τραπέζι, προτάσεις και της κοινωνίας, οι προτάσεις των εργαζομένων και να δούμε μετά με την κυβέρνηση πώς. Ναι, ναι, παρακαλώ. Βεβαίως, βεβαίως. Να πω ότι την Παρασκευή το απόγευμα έρχεται εδώ αντιπροσωπεία της ΓΕΣΕ σε περιφερειακή σύσκεψη εργατικών κέντρων. Εκεί θα αναλυθεί όλα τα προβλήματα του συνδικαλιστικού κινήματος όσον αφορά το ασφαλιστικό. Εκεί θα γίνει η ενημέρωση στα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα. Έχουμε ήδη καλέσει και τα πρωτοβάθμια σωματεία και απλούς εργαζόμενους που μπορούν να έρθουν στο εργατικό κέντρο την Παρασκευή 30 του μηνός 6 ώρα το απόγευμα, προκειμένου να ακούσουν, να ρωτήσουν, αλλά και να οργανωθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για την απεργία της 12-12, το που για μας είναι το πρόκριμα. Εάν η απεργία της 12-12 δεν επιτύχει και δεν καταλάβουν οι εργαζόμενοι να βγουν στον δρόμο, να έρθουν να διαδηλώσουμε, ώστε να πάρει πίσω η κυβέρνηση αυτά τα μέτρα που ακούγονται από σοφούς ή από τα χείλη του Υπουργού, δυστυχώς το χάσαμε το παιχνίδι και η κατάσταση πλέον θα οδηγηθεί σε ανεξέλεγκτα. Η απεργία της 12-12 πρέπει να επιτύχει, πρέπει να το καταλάβουν όλος ο κόσμος, όλοι οι εργαζόμενοι και ειδικά η νεολαία. Άρα θέλετε συμμετοχή. Θέλουμε το συμμετοχή. Το πούμε αυτό, να είναι όλοι εκεί. Για να στείλουμε το μήνυμα. Μην λένε μετά, γιατί και ο κόσμος, ξέρετε, καμιά φορά κάθεται στο σπίτι του, κάθεται στον καναπέ του και λέει: α, η κυβέρνηση έτσι, η κυβέρνηση αλλιώς. Το μήνυμα είναι σοβαρό που στέλνετε αυτό, να είναι εκεί. Να συμμετέχουν. Εμείς γι' αυτό το έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Έχουμε κάνει συσκέψεις σωματείων. Έρχεται η ΓΕΣΕ την Παρασκευή. Καλούμε τα σωματεία να είναι εκεί το απόγευμα. Καλούμε τους εργαζόμενους να έρθουν να ενημερωθούν, ούτως ώστε όχι μόνο συμμετοχή, αλλά και να παραμένουμε μέχρι τέλος, να κάνουμε την πορεία μας, να στείλουμε το μήνυμά μας. Παρακαλώ, έτσι κλείνοντας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δασκή. Παρακαλώ.
Καταρχήν, πρέπει να συμφωνήσω και εγώ με τον πρόεδρο, σαν συνδικαλιστής και εγώ, ανοιχτού χώρου. Θα ήθελα να πω προς τον κόσμο, προς τους εργαζομένους, να υπάρχει κοινή συμμετοχή, γιατί ο αγώνας είναι κοινός, τα δικαιώματα όλων θίγονται και πρέπει να υπάρχει λαϊκή και κοινή συμμετοχή. Άκουσα πριν από τον ομιλητή μου, τον κύριο Ζάγκα, τον συνομιλητή μου, τον κύριο Ζάγκα, να μας κάνει μια ανάλυση του πολιτικού θέματος. Να ξεχνάει βέβαια το τι έγινε με το ΡΕΠΑ, με τον 3029, και να ξεχνάει ότι ήταν αυτοί οι πρώτοι διδάξαντες της κατάτμησης του ασφαλιστικού. Σήμερα γίνανε βασιλικότεροι του βασιλέως. Βγαίνουν μπροστάριδες. Μακάρι να είναι έτσι. Μακάρι να είναι έτσι. Εμείς συμφωνούμε και κάνουμε αντιπολίτευση στην πολίτευση. Μακάρι να είναι όπως τα λέει ο κ. Ζιάγκας. Και πάλι θα απευθύνω να πούμε προς τους εργαζόμενους και γενικά όλους τους ανθρώπους της κοινωνικής πλεύσης να είναι μαζί μας στις 12 του μηνός για να δώσουμε ένα κέραιο χτύπημα σε αυτό τον κυκαιώνα που μας έρχεται μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Στον κύριο Τριανταφυλάκο. Για τον 3029 θέλετε να πω δύο λέξεις. Να σας ακούσω έτσι, ναι, σύντομα. Διότι έχει γίνει πολύς λόγος. Έχω εδώ στο φάκελό μου. Ναι, ναι. Επιγραμματικά θα διαβάσω. Ναι, ναι. Λοιπόν, να τα ακούσουμε. Τι καθαιρώνεται με το 3029. Εμείς δεν λέμε ότι έλυσε όλα τα προβλήματα, αλλά. Ελάτε, διαβάστε. Δεν είναι ούτε άσχημο ούτε μαύρο. Λοιπόν, καθιερώνει τα 37 χρόνια όριο ηλικίας για όλους τους εργαζόμενους ασφαλισμένους ή καδέκο δημόσιο τράπεζες. Από 35. Ο νόμος. Ναι. Χωρίς όριο ηλικίας. Ναι, από 35. Διότι με το όριο ηλικίας, συναδελφοί, μπορούσε άλλος να έχει 37-38 χρόνια δουλειάς και να είναι 40. Και να μην μπορεί να πάρει σύνταξη. Γιατί δεν θα ήταν. Λοιπόν, θα ήταν. Λοιπόν, θα ήταν 58-59-60. Από εκεί και πέρα. Βελτιώνει αναλογικά τη συνταξιδοτική θέση των ασφαλισμένων με την εισαγωγή προσάυξησης κατά 1% για κάθε έτος ασφάλισης ή με 300 ένσημα πέραν των 15 ετών ή των 4.500 ενσήμων. Δεν μεταβάλλει τα όρια ηλικίας. Αντίθετα, αυτά γίνονται ευνοϊκότερα για τους μετά το 1983 ασφαλισμένους και καθιερώνει την 35 ετία με όριο ηλικίας στο 58 έτος αντί το 60. Μάλιστα. Βελτιώνει τη συνταξιοδότηση για τις γυναίκες που είναι ασφαλισμένες πρώτου 1992 στο δημόσιο 10 τράπεζες με 15 έτη ασφάλιση σε ηλικία 60 ετών αντί των 65. Λοιπόν, για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων αυξάνεται από 60% σε 70%. Οι εισφορές των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία 10 τραπεζών μειώνονται σταδιακά όταν ενταχθούν στο ενιαίο ταμείο μεσοτών από 11% στο 6,67%. Επίσης, παρατηρούμε ότι με τον νέο ασφαλιστικό νόμο δεν θίγονται οι σημερινοί συνταξιούχοι, καθώς και όσοι συνταξιοδοτηθούν μέχρι τις 31/12 του 2007. Μάλιστα. Μέχρι και αυτό το μήνα. Από 1 πρώτη του 8 τι γίνεται. Επιπλέον, να σας το παραδείγω. Ναι, παρακαλώ. Πήρατε ένα σάπιο πορτοκάλι. Επιπλέον, υπήρχε ευνοϊκή ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγινά που μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με 10.500 έτσιμα, με 7.500 βαριά και ανθυγινά. 25 χρόνια δηλαδή, μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη στα 55. Μάλιστα. Είναι διάταξη την οποία εισήγαγε ο 30%. Τι λέτε, κύριε Γιαννιτσάκη, εσείς για το. Συνάδελφε, από πρώτη-πρώτου, τι γίνεται. Γιατί δεν μας το είπατε, δεν είναι όμως του ΡΕΠΑ. Το είπα ότι υπήρχαν και κάποιες. Ότι έχει μείον 1%. Υπήρχαν και κάποιες ασφαλιστικές διατάξεις οι οποίοι δεν μας αφήνουν σίγουρα. Το 2017, κύριε συνάδελφε, ο εργαζόμενος θα χάσει 10%. Από εκεί και πέρα, ο νόμος του ΡΕΠΑ δεν είναι. Είπα και εγώ το λέω. Άσπρο μαύρο. Ήταν, είχε διάταξη για την χρηματοδότηση του συστήματος, είχε διάταξη για τα ταμεία, για τις συγχωνεύσεις του ταμείου με αναλογιστικές μελέτες. Και δεν μου απαντάτε σε αυτό που σας λέω. Το είπα. Τι είπατε. Από 1η-1η του 2008 αυξάνει, μειώνει κατά 1%. Μέχρι το 17 πόσο θα χάσει ο συνταξιούχος. Κατά 1%. Πόσο θα χάσει μέχρι το 17. Για κάθε χρόνο. Πόσο θα χάσει, 10%. Μάλιστα. Στον κύριο Τριανταφυλάκο το μικρόφωνο. Είναι κέρδος το λόγο. Μην τρελαθούμε τώρα εδώ. Ελάτε. Κύριε Τριανταφυλάκο, ελάτε. Σώσαμε το πορτοκάλι του μέσα του σκουλίκι. Να πω, κύριε Μαρέδη, δύο λέξεις να πω, έτσι, δύο-τρία σημεία τα οποία τα θεωρώ πολύ σοβαρά.